ειρήνη πάση του θερματίσκω και του καταλαθέα Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, αμήν λέγω ημίν όσα εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό. Πάλιν λέγω ημίν ότι αν δύο ημών συμφωνήσουσιν επί της γης, περί παντός πράγματος ου εάν αιτήσονται, γεννήσετε αυτής παρά το Πατρός μου, του εν ουρανείς, ούγα εις οι δύο, οι τρεις συνηγμένοι στο μονόνομα, εκεί μη εν μέσω αυτών. Τότε προς αυτόν αυτό ο Πέτρος είπε, Κύριε, πως άγγις αμαρτήσει εις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκης, λέγει αυτό Ιησούς. Ού λέγος έως επτάκης, αλέως εβδομικοντάκης επτά. Και γένε τότε τέλεσε ο Ιησούς ο λόγος τούτους, μετήρεν από της Γαλιλαίας και ήρθεν εις τα όρια της Ιουδαίας, πέρα του Ιορδάνου, και ακολούθησαν αυτόν οι πολλοί και θεράπευσαν αυτούς εκεί. Τότε που συνέχθη αυτό παιδεία, είναι τα σχήρας επιθεί αυτής και προσέξετε, οι δε μαθητέ επετίμησαν αυτής. Ο δε Ιησούς είπε, άφεθε τα παιδεία και μη κολλιέτε αυτά, έρθει προς με, το γάρτι ούτων εστίν, η βασιλεία των ουρανών, και επιθείς αυτής τα σχήρας, εκορεύθη εκείθε. Δόξα στη Κύριε, δόξα ο Κύριος μας διδάσκει πάρα πολλά με το σημερινό Ευαγγέλιο. Μας διδάσκει ότι πρέπει να εξομολογούμαστε, γιατί έτσι παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Έδωσε εξουσία, δυνατότητα εις τους Αγίους Αποστόλους, αλλά και στους διαδόχους τους, να συγχωρούν αμαρτίες. Εφόσον οι άνθρωποι προσέρχονται εις το μυστήριο της εξομολόγησης και μετάνοιας και με ειλικρίνεια καταθέτουν τις αμαρτίες τους. Ο ιερεύς τους διαβάζει τη συγχωρητική ευχή και πλέον πάβει κάθε ενοχή. Και αν δεν υπάρξει αυτό το μυστήριο, οι αμαρτίες μένουν, όπως είπε ο Κύριος. Εάν αφήσετε στους ανθρώπους αμαρτίες, είναι αφημένες και από εμένα. Εάν όμως τις κρατήσετε, είναι κρατημένες και από εμένα. Και πότε κρατούνται οι αμαρτίες, πότε δεσβήνονται, όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί. Και πάλι είπε ο Κύριος, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ. Όταν είναι δύο ή τρεις μαζί και προσεύχονται εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, εκεί είναι και ο ίδιος ο Κύριος. Και ό,τι ζητούν, τους το κάνει ο Κύριος, εφόσον είναι σύμφωνο με το θέλημά Του. Πολύ περισσότερο, αν δεν είμαστε δύο ή τρεις, αλλά 20, 30, 50, έχει πολύ μεγάλη δύναμη η προσευχή αυτή, η κοινή. Και τέλος μας είπε ο Κύριος ότι πρέπει να συγχωρούμε. Να συγχωρούμε όλους και πάντοτε. Και ακόμα αν μας βλάπτουνε εξακολουθητικά, συνεχώς δηλαδή. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, μέχρι πόσες φορές πρέπει να συγχωρήσω έναν άνθρωπο που μου κάνει το λάθος, το ίδιο λάθος, ή και κάποιο άλλο, ενδεχομένως, κάποια άλλη αδικία. Μέχρι 7 φορές είναι αρκετό να το συγχωρέσω. Και ο Κύριος του λέγει, έως 70 7, δηλαδή άπειρες φορές. Όσες φορές και ασφάλει ο άνθρωπος, εφόσον έρχεται και σου ζητάει συγγνώμη, οφείλεις να του δώσεις τη συγχώρηση.
αλλά και πριν σου ζητήσει συγχώρηση, εσύ θα πρέπει να τον έχεις συγχωρημένο μέσα σου και να μην κρατάς καμία κακία απέναντί του. Όλα αυτά είναι σπουδαιότατα για τη ζωή μας. Και όλα αυτά τα ζουν οι άνθρωποι του Θεού, αυτοί οι οποίοι θέλουν να σωθούν, τα βάζουν σε πράξη και ευχαριστούν στον Θεό. Και ο Άγιος Πορφύριος που μελετάμε το βίο του, αυτά τα βίωσε, τα έκανε πράξη. Όπως ο ίδιος έλεγε, είχε πολύ μεγάλη πίστη στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Και όταν έλεγε κάτι, αμέσως σβηνότανε, χανότανε και κάθε λογισμός που τον απασχολούσε, εξαλειφόταν. Είχε πολύ μεγάλη ανεξικακία, πολύ μεγάλη υπακοή. Ποτέ δεν έβαζε κακό λογισμό για τους γεροντάδες του. Έκανε με αυταπάρνηση υπακοή, υπακοή μέχρι θανάτου, όπως θα δούμε και στο σημερινό περιστατικό. Και έτσι αγίασε και έτσι ευαρέστησε στο Θεό. Ήτανε, λέγει, μια ημέρα βροχερή. Όταν σταμάτησε η βροχή, βλέπουμε από το εργαστήρι που εργαζόμασταν πολλούς πατέρες από άλλα κελιά να πηγαίνουν από τον Άγιο Νύφωνα να μαζέψουν σαλικάρια. Γιατί μετά τη βροχή βγαίνουν τα σαλικάρια, τα οποία τα χρησιμοποιούν οι μοναχοί και οι ασκητές για τροφή. Ο Παπα Ιωαννίκιος, που ήταν ο γέροντάς του, έβλεπε τους πατέρες που περνούσαν και στενοχωριόταν. Ήθελε να πάω να μαζέψω κι εγώ. Του λέω, ο γέροντας μου είπε να μην πάω. Ξεκίνησα και με γύρισε πίσω. Άμα όμως θέλεις να πάω, εγώ θα κάνω υπακοή και θα πάω. Ενώ του είχε πει ο γέροντας να μην πάει. Όμως βλέπετε ήταν πρόθυμος να κάνει υπακοή και στον υποτακτικό του γέροντα, τον πατέρα Ιωαννίκιο. Τότε και εκείνος μου λέει, πήγαινε, σήμερα έχει πολλά σαλιγκάρια. Και εγώ αρπάζω τον ντουρβά, είναι ένα είδος σάκου για τον ώμο ο ντουρβάς, φτιαγμένος συνήθως από τρίχες ζώων, και τρέχω. Στην αρχή δεν έτρεχα για να μην με δουν οι γεροντές μου. Μετά που ξεμάκρυνα το έβαλα στο τρέξιμο. Έφτασα ψηλά, σε κάτι απότομα βράχια που δεν πήγαιναν ούτε αγριογούρουνα. Διότι τα αγριογούρουνα όταν βρέξει, μαζεύονται όλα μαζί και τρέχουν να φάνε τα σαλιγκάρια. Τρεις ώρες μάζευα. Μάζεψα πολλά. Το γέμισα τον ντουρβά. Ήμουνα καταϊδρωμένος. Και καθώς κατηφόριζα, ήταν απόγευμα και είχε δροσίσει η ατμόσφαιρα, με πάγωσε ένας παγωμένος αέρας που κατέβαινε από τον άθρο στη θάλασσα. Ο ντουρβάς στον ώμο μου σκέψε και πάγωσε όλη η πλάτη μου από τα σάλια των σαλιγκαριών. Καθώς κατέβαινα μέσα από δύσβατα μέρη, έπρεπε να περάσω μία σάρα. Σάρες είναι τα άγρια μέρη που έχουν λιανολίθαρα. Έτσι είναι περιοχές που έχουν πολύ λεπτές πέτρες, οι οποίες όμως και γλιστράνε πάρα πολύ και γίνονται πολύ εύκολα κατολιστήσεις, όταν είναι μάλιστα σε πλαγιά. Όταν έφτασα στα μισά, άρχισε η σάρα ολόκληρη να φεύγει σαν ποταμός από την κορυφή του βουνού και να παρασέρνει πέτρες, βράχια και άλλα. Το πλάτος ήταν περίπου 15-20 μέτρα, σαν ένα ποτάμι δηλαδή, αλλά αντί για νερό είχε πέτρες και έφευγε προς τα κάτω. Τα πόδια μου βυθίστηκαν μέχρι το γόνατο. Αδύνατο να προχωρήσω. Φορτωμένος όπως ήμουνα, με κίνδυνο να σκοτωθώ, φώναξα, «Παναγίτσα μου!». Στη στιγμή πετάχθηκα από μία αόρατη δύναμη 20 μέτρα πιο πέρα, στην απέναντι πλευρά της καράντρας, πάνω σε κάτι μεγάλα βράχια, έτοιμα και αυτά να κυλήσουν προς τα κάτω. Δηλαδή η Παναγία τον έβγαλε μέσα από τη σωρό αυτή της πέτρες, τη σάρα αυτή που είχε εγκλωβιστεί με θαύμα. Βρέθηκε ξαφνικά απέναντι. Την ίδια στιγμή από κάτω περνούσαν οι πατέρες.
που επέστρεφαν από τον Άγιο Νύφωνα και εκείνοι με τα σαλιγκάρια. Είδαν τη Σάρα όλο το κακό και άρχισαν να φωνάζουν. Μήπως ήταν κανείς εκεί? Εγώ βρέθηκα μακριά από τον κίνδυνο, χωρίς να πάθω τίποτα. Μόνο τα παπούτσια μου, τα τσαρούχια μου δηλαδή, έμειναν στη Σάρα και τα πόδια μου ήταν γεμάτα αίματα. Οι πατέρες φωνάζανε πάλι, αλλά εγώ δεν μιλούσα. Ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα. Είχα πάθει φοβία. Τους άκουγα, αλλά δεν αποκρινόμουν. Ο τουρβάς, απείραχτος στην πλάτη μου, θα ήταν πάνω από 80 οκάδες. Όταν συνήλθα, άρχισα να σκαρφαλώνω στον ένα βράχο, στον άλλο, μέχρι που έφτασα κάτω. Μόλις κατέβηκα κάτω, άλλος κίνδυνος. Βλέπω ένα φίδι να ξετυλίγεται μέσα από ένα μεγάλο φυτό, που το λένε γαλακά. Πολύ τρόμαξα. Ο Θεός με γλίτωσε. Έφτασα στο κελί, κατατρομαγμένος. Έπεσα κάτω. Διηγήθηκα στους γέροντες όσα μου συνέβησαν. Είχα πάθει τρόμο. Διηγήθηκα για τη Σάρα, για τα παπούτσια μου που χαθήκανε, για τα πόδια μου τα γεμάτα αίματα, για το φίδι. Ο γέροντας πολύ στενοχωρέθηκε και τιμώρησε τον παπά Ιωνίκιο. Του έβαλε κανόνα να μην λειτουργήσει για πολλούς μήνες. Και εκείνος έκλαιγε για όσα συνέβησαν. Επειδή είχε δώσει αυτό την εντολή στο μικρό Άγιο Πορφύριο. Με εκείνο όμως το κρυολόγημα, λέει ο Άγιος, εγώ έπαθα υγρά πλευρίτιδα και πονούσα πολύ. Υγρά πλευρίτιδα είναι μια κατάσταση λίγο πριν από τη φυματίωση, που είναι πολύ βαριά αρρώστια. Δεν είχα διάθεση, δεν ήθελα να φάω. Ειδοποίησαν οι γέροντες και ήρθε ένας ψηλός, αγιότατος ασκητής, ο πατήρ Αντώνιος. Ήταν ο Σιωπατερίτης. Η εκκλησία του κελιού του ήταν επωνόματι των Οσίων Πατέρων, τον εν Αγίω Όρη του Άθου Ασκής Άντων, τον εν Ασκής Λαμψάντων. Αυτός έκανε και λίγο τον γιατρό. Ήρθε, με είδε, πάει στην καλύβη του και μου φέρνει ένα είδος δέρματος που το λένε εκδόριον και μου το βάζει επάνω στην πλάτη μου. Αυτό όλη τη νύχτα βίζανε το υγρό της πλάτης μου. Την άλλη μέρα, κατά τις 10 η ώρα, παίρνει ένα ψαλίδι, το απολυμμένει με νόπλεμα και μου κόβει το εκδόριον που είχε γεμίσει υγρό και έγινε σαν μαξιλαράκι μαζί με το δέρμα μου. Ο πόνος μου εκείνη τη στιγμή ήταν αφόρητος. Η εξάντλησή μου πολύ μεγάλη, λιποθύμησα. Και όταν συνήλθα λίγο, ένιωσα μεγάλη χαρά μέσα μου, γιατί μπορούσα και προσευχόμουν. Άρχισα τότε να ψάλω. Από των πολλών μου αμαρτιών, ασθενή το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Έτσι που μ' άκουσε ο Παπαϊωνίκιος, έρχεται κοντά μου, με αγκαλιάζει, με φιλεί στο μέτωπο και μου λέει, «Παιδί μου, να με συγχωρέσεις». Έρχεται ο γέροντας, του λέει άγρια, «Α, τον στραβώ τον άνθρωπο». Εγώ δεν είχα όρεξη, δεν ήθελα να φάω. Έτρωγα πολύ λίγο και κάθε μέρα και χειρότερα. Πήγαινα για θάνατο. Φοβηθήκαν οι γέροντες μήπως πεθάνω, το ίδιο και ο πατήρ Αντώνιος που έκανε το γιατρό. «Να φύγει το παιδί», λέει ο πατήρ Αντώνιος, «δεν θα αντέξει. Χρειάζεται φάρμακα που εδώ δεν έχουμε. Δεν τρώγει και οπωσδήποτε όσο κάθεται τόσο χειροτερεύει. Σκεφτείτε ότι έφαγα μια γουλιά από αμύγδαλα κοπανισμένα και με πείραξε. Τόσο το στομάχι μου είχε εξασθενήσει». Οι γέροντές μου με θέλανε πάρα πολύ, αλλά βρεθήκαν στην ανάγκη να με στείλουν έξω στον κόσμο, γιατί εκεί ούτε γάλα ούτε κρέας υπήρχε. Στο Άγιον Όρος δεν υπήρχαν αυτά τότε και έπρεπε να βγει έξω για να φάγει και να γίνει καλά. Και έτσι μου έδωσαν άδεια, έβγαλαν χαρτιά από τον δικαίο να γυρίσω στο χωριό μου για 2 μήνες περίπου, ώσπου να συνέλθω, και έφυγα. Με πήρε ο Παπαϊωνίκιος, με πήγε στη Δάφνη με βάρκα, με κουπιά. Δεν είχαμε μηχανή τότε καθόλου. Τότε δεν είχαμε ούτε μουλάρια, ούτε μηχανές. Οι ασκητές, ό,τι κουβαλούσαν εκεί πάνω, το κουβαλούσαν στον ώμο, στην πλάτη.
Φτάσαμε λοιπόν στη Δάφνη. Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. Με ξαπλώσαν σε ένα δωμάτιο. Εκεί στεγαζόταν το ταχυδρομείο. Σε λίγο με πιάσανε φρικτοί που όλοι στα νεφρά. Έκλαιγα από τον πόνο. Έκλαιγε και ο Παπαϊωνίκιος. Εγώ μέσα στον πόνο βρήκα τη δύναμη να τον παρηγορήσω. Μη κλαίεις, γέροντα, θα γίνω καλά, δεν έχω τίποτα. Και εκείνος παρηγορούσε εμένα μέσα στο κλάμα λέγοντας: Μη κλαίεις, παιδί μου, θα γίνεις καλά. Ήρθε το καράβι, με έβαλε μέσα, με φίλησε στο μέτωπο και χωρίσαμε κλαίγοντας. Έτσι ήταν, ας πούμε, το πρώτο μέρος της ζωής του Αγίου Πορφυρίου στο Άγιον Όρος, όπου με τόση μεγάλη υπακοή που έκανε, αξιώθηκε να πάρει αυτά τα μεγάλα χαρίσματα και μετά οικονόμησε ο Θεός πάλι να βγει από το Άγιον Όρος, αφού αρρώστησε, δεν ήθελε ο ίδιος να φύγει δηλαδή, αλλά ο Θεός τακτοποιεί τα πάντα στη ζωή μας και μέσα από αυτά τα γεγονότα τα φαίνονται πολλές φορές δυσάρεστα σε εμάς, ο Θεός οικονομεί πράγματα πολύ σπουδαία και πολύ μεγάλα. Έτσι και ο Άγιος αυτός βγήκε από το Άγιον Όρος, αν και δεν ήθελε, με αυτό το οδυνηρό, ας πούμε, συμβάν της αρρώστιας του, αλλά μετά στον κόσμο έλαμψε η αγιότητά του και βοήθησε χιλιάδες εκατομμύρια ανθρώπους, μπορούμε να πούμε, και με αυτά που έπραξε και με αυτά που είπε και με αυτά που και εμείς διαβάζουμε τώρα και θαυμάζουμε. Ας είμαστε κι εμείς αφημένοι στο Θεό, στη Θεία Πρόνοια, και ας μην στενοχωριόμαστε για ό,τι μας συμβαίνει, παρά μόνο για τις αμαρτίες μας. Και αυτές να προσέχουμε, να μην κάνουμε, και να μετανοούμε για ό,τι κάνουμε, να ζητάμε συγχώρηση από το Θεό, ενώ από τα άλλα, ασθένειες ή οτιδήποτε άλλες δυσκολίες, αναποδίες, όπως τα λέει ο κόσμος, αποτυχίες, γι' αυτά να μην στενοχωριόμαστε, γιατί ο Θεός μέσα από αυτά πολλές φορές οικονομεί πράγματα πολύ ωραία και πολύ σπουδαία και πράγματα που οδηγούν στη σωτηρία μας. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.